σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Ουκρανία. Με τη ρωσική εισβολή να συνεχίζεται για 14η ημέρα και τις απώλειες ανθρώπινων ζώων να αυξάνονται ώρα με την ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σε ένα ακόμα δραματικό διάγγελμά του, επιμένει να ζητά απαγόρευση πτήσεων και να προειδοποιεί για ανθρωπιστική καταστροφή. War and terror against our people, the destruction of cities, the siege laid to districts and constant bombardment, 14 days of the absence of a vital decision, not ours. We would have made this decision within hours if we needed to help our friends. From day one of the Russian invasion, Ukraine keeps telling its partners, if you don't close our skies, you will be held responsible for this disaster. Ειδικοί και στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν πως οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται για τη μητέρα όλων των μαχών σε μια προσπάθεια να καταλάβουν το Κίεβο. He was confident that he had modernized his military and they were capable of a quick, decisive victory at minimal cost. He's been proven wrong on every count. Και ενώ τα οδοφράγματα στείνονται στην Οδυσσό και το Κίεβο, η Ρωσία δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δηλώνει πως η χώρα θα πετύχει το στόχο να διασφαλίσει ένα ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία. Asking Ukrainian side to do everything in order to ensure safe passage of people, and we're hoping that at the next rounds of negotiations we will be able to make more significant steps forward. Декларация независимости, которая провозглашена. Sovereignty of Ukraine is Κατά την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι στόχοι της Μόσχας δεν περιλαμβάνουν την ανατροπή της κυβέρνησης του Κιέβου. It would be better if we achieve results through peaceful negotiations. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίζεται ότι διαθέτει απόρριτα έγγραφα που αποδεικνύουν πως το Κίεβο σχεδίαζε επίθεση εναντίον φιλορώσων αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες πριν την εισβολή στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε ως ανεξάρτητες τις δύο υποστηριζόμενες από την Ρωσία περιοχές στην Ανατολική Ουκρανία, την αυτοαποκαλούμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ. Який може зруйнувати стіни, наші будинки, стіни наших шкіл, наших церков, може розбити українські підприємства, але ніколи не добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого уміння жити вільно. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κήρυξαν οικονομικό πόλεμο στη Ρωσία, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, με αφορμή το αμερικανικό εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας στο στόχαστρο ολιγάρχες, τράπεζες και περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και σε κρυπτονομίσματα.